Ο Μένιο Βουρτιώτη έγινε γνωστό κυρίω ω μάνατζερ τη Τζούλια Αλεξανδράτου, δηλαδή στο ευρύ κοινό έτσι τον έμαθε. Ανεξαρτήτω δηλαδή του τι ήταν πριν, που είδαμε και κάποια παλιά πλάνα. Αλήθεια. Όλοι τον θυμόμαστε με εκείνη την κρίση λίγο Δεν στιγμή. Δεν ήταν μάνατζερ, παιδιά. Έτσι. έτσι δήλωνε. Κάτσε. Έτσι. Ο καθένα είναι και έτσι. ότι δηλώνει κάπω. από, έτσι, από τότε ξέραμε τι ήταν. Έγινε γνωστό. Δεν ήταν γνωστό έτσι. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, σε παράγοντα τη πολιτική και οικονομική ζωή, ε. ανοιγορεύτη ε, από το κανάλι ε, ε. του, κυρίου ε, ε. ε. ε, ε. Βριόνη. Και να ρωτήσω ε. εγώ τώρα, ε. Γιώργο. Λοιπόν, Ένα άνθρωπο, ναι. ο οποίος παρουσιάζεται ω μάνατζερ τη Τζούλια Αλεξανδράτου, που θυμόμαστε και την. Εντάξει, ναι. Το, την καριέρα τη, ναι. Αυτό ο άνθρωπο, πώ αυτή τη στιγμή κάνει μια εκπομπή. Έρχονται και καλεσμένοι πολιτικοί, το έρχονται κάνει. και άνθρωποι οι οποίοι λένε το δικό του. πώ κάνει η εκπομπή είναι στην κρίση του καναλάρχη, σε ποιον δίνει την εκπομπή στο κανάλι Λάψ. του. Αυτό δεν μπορώ και δεν, και δεν έχω και καμία Εμένα διάθεση που να επισέλθω σε αυτού του παράγοντε αριστεροί και δεξιοί. Όλοι. Ίσ... Αυτό στι εκπομπέ του τώρα τελευταία γράφουν και στι εφημερίδε του. Πολλοί κόσμοι, δεν ήταν μόνο λίγο. κόσμοι, δεν κωδικά, θέλω να πω, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο λέει ο Δημήτρη πολύ πολιτικοί για να μην τους πιάνει στο στόμα τους ο Αυτό λέμε. Διότι ναι. εμείς που κινούμαστε στην πολιτική πιάτσα ξέρουμε τι σήμαινε να σε πιάσει ο Φουρθιώτης. Διότι δυο μέρες μπορεί να σε χάιδευε και να σου λέγε σε παρακαλώ έλα Αποφόβολες. και όταν του λέγες, και όταν του λέγες δεν έρχομαι, δεν έρχομαι, δεν έρχομαι. Σε πιανε και σε ξέσκιζε και έστελνε κάμερα έξω από το σπίτι σου και έστελνε την κάμερα έξω από το σπίτι σου. Λοιπόν. Πριν περάσει την εποχή. Άρα εποθέσιο. υπήρχε ένα φόβο. Ένα, φόβος ένα, ένα... ένα... ένα τελε... υπήρχε... Καλώς. Δεν κατα... Εντάξει, Καλώς. Η αρνητική δημοσιότητα πάντα προκαλεί φόβο. Και ένα δεύτερο ζήτημα. Να μα ανησυχεί ευρύτερα κοινωνικά όταν περιπτώσει σαν του κυρίου Φουρθιώτη αναγορεύονται, αυτοαναγορεύονται, αλλά επειδή κάποιοι του το επιτρέπουν επίση, σε κίνσορε και σε τιμητέ. Εγώ δεν μπορώ να μου κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Φουρτιώτη και να παριστάνει το δημοσιογράφο και ότι ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διοντολογίας της ε, ΕΣΥΑ. Η 17 Νοέμβρη για τον ε, Φουρτιώτη, ό,τι έχει απομείνει από την 17. Όχι, η σφαίρα δεν θα εξόδευε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα αυτό Πάμε. Λοιπόν. Ότι είναι λίγο... Λοιπόν. Λοιπόν... Εντάξει, παιδιά, λοιπόν. είναι, τώρα το, το σημαντικό εντάξει. είναι ότι έχει πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Μην, μην, τρελαθούμε και τώρα. Ότι χρειάζεται και ότι είναι ποινικό. Λοιπόν, θα ασχολού, θα ασχολούμαστε, ασχολούμαστε με το Καβατζηλίκη τώρα. Ασχολούμαστε διότι υπήρχε ένα ζήτημα. Εντάξει, ασχολούμαστε διότι υπήρχε ένα ζήτημα.